και δεξιά μας μπορούμε να δούμε δύο μνημεία. Το ένα είναι το μνημείο των ναυτικών, είναι ο τείχος που βλέπετε. Και το δεύτερο είναι το μνημείο των στρατιωτών. Εκτιμάται, ότι περίπου 6.000 Δανείοι ναυτικοί εντάχθηκαν από τον Απρίλιο του 1940 στο πολεμικό ναυτικό των συμμάχων, συμμετέχοντας σε διάφορες πολεμικές ενέργειες κατά του φασιστικού άξονα. 25 δανέζικα πλοία και περίπου 800 Δανείοι ναυτικοί έλαβαν μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας τον Ιούνιο του 1944. Συνολικά, περισσότεροι από 2.200 Δανείοι ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το μνημείο που βλέπουμε στα δεξιά σχεδιάστηκε το 2017 από τον καλλιτέχνη και γλύπτη Per Arnold σε μαύρο γρανίτι. Η μία πλευρά του είναι λαξευμένη, απεικονίζοντας τον παπλασμό των κυμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας, καθώς επίσης στη μέση είναι τοποθετημένο ένα ναυτικό περισκόπιο. Το μνημείο των στρατιωτών ανεγέρθηκε στη μνήμη των Δανών στρατιωτών και πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στη Δανία στις 9 Απρίλη του 1940, αλλά και αργότερα στον πόλεμο. Το μνημείο για τους Δανούς στρατιώτες σχεδιάστηκε από τον γλύπτη Björn Norgard και κατασκευάστηκε από σουηδικό γρανίτι. Από τη μία πλευρά το μοτίβο είναι ένας Δανός στρατιώτης και η ναυτική φρεγάτα Pederskram, ενώ από την άλλη πλευρά πάλι ένας Δανός στρατιώτης, αυτή τη φορά φορώντας τη συμμαχική στολή, αλλά και τρία βρετανικά αεροσκάφη τύπου Spitfire. Το κεντρικό μνημείο μπροστά μας είναι φτιαγμένο από νορβηγικό γρανίτι και κατασκευάστηκε από τον γλύπτη Axel Poulsen. Μάλιστα, η αναμνηστική επιγραφή που είναι μπροστά μας φέρει και τα λόγια του γνωστού Δανού ποιητή Halfdan Rasmussen και γράφει: «Βρέθηκες εδώ και θαύτηκες στην πατρίδα. Βρέθηκες εδώ σε αυτό το άλσος όπου η σιωπή του θανάτου σφράγισε το στόμα σου. Κοιμήσου ασφαλής, η παιδική σου ηλικία πλησιάζει. Σε έφεραν σπίτι αυτοί που αγάπησες, αλλά πάντοτε μιλούσες αγνά και υπέροχα. Τη γη αυτή, ο θάνατός σου έχει αγιάσει». Νομίζω